στα επιβλητικά μετέωρα υψώνεται ο μεγαλοπρεπής βράχος αποκαλούμενος Τομόδιον ή Μόδι. Χωροταξικά, τοποθετείται απέναντι και βορειοδυτικά της Μονής της Αγίας Τριάδος. Καταλαμβάνει έκταση 35 στρεμμάτων και το ύψος του ξεπερνά τα 90 μέτρα. Πάνω στο ευρύχωρο αυτό μετέωρο ιστορείται η ανοικοδόμηση της Μονής του Αγίου Μοδέστου. Η πρώτη αναφορά στη Μονή γίνεται σε βυζαντινό γράμμα του 12ου αιώνα. Μνημονεύεται επίσης σε πατριαρχικό σιγήλιο του 1614 ως μετόχη της Μονής Ρουσάνου. Από το 1995 ως σήμερα, η ερυπωμένη πια δομή της αποτελεί μετόχη της Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Η Μονή του Μοδίου είναι μία από τις δύο μονές των Τρικάλων που είναι αφιερωμένες στον Άγιο Μόδεστο, προστάτη των Γεωργών και των Κτηνοτρόφων. Η δεύτερη βρίσκεται στο χωριό Πύρα. Στην ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων με την κατεξοχήν αγροκτηνοτροφική οικονομία, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν και άλλα τοπόσημα που παίρνουν το όνομά τους από την λέξη μόδι, όπως τα λιανομόδια και το χιλιομόδι. Το όνομα του Αγίου Μόδεστου προέρχεται από το λατινικό Modestus, που σημαίνει ο άνθρωπος του μέτρου. Ωστόσο, υπενθυμίζει στους αγροκτηνοτροφικούς πληθυσμούς το μόδι, μέτρο χωρητικότητας για τα σιτηρά. Ο Άγιος Μόδεστος καθιερώθηκε ως προστάτης των ζώων, ιδιαίτερα αυτών που έσαιρναν το άρωτρο. Στο συνεξάρι της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρονται δύο Άγιοι με το όνομα Μόδεστος, επίσκοποι των Ιεροσολύμων. Ένα στις 16 και ένα στις 18 Δεκεμβρίου. Ο πρώτος ιεράτευσε τον 7ο αιώνα, την περίοδο μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων από τους Πέρσες. Ο Άγιος Μόδεστος μερίμνησε ώστε να αναστηλωθούν οι ναοί και τα προσκυνήματα που είχαν αφανίσει οι Πέρσες στο πέρασμά τους. Ο δεύτερος Άγιος Μόδεστος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην πόλη Σεβάστια και ήταν βοσκός βοδιών. Υπήρξε ιερομάρτυρας και υπηρέτησε ως επίσκοπος Ιεροσολύμων για 38 χρόνια. Ο Λόγιος Αγάπιος Λάνδος, μοναχός του 17ου αιώνα, ασχολήθηκε με τον βίο του Αγίου Μοδέστου. Η ακολουθία που συνέθεσε προς τιμήν του υπομνηματίζει σε λεπτομέρεια τον Άγιο και εξασφαλίζει την τιμή του στον ετήσιο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας. Χειρόγραφη ακολουθία, έργο του Λόγιου Μοναχού Ιγνατίου Φιλοθεήτη του 1800, αναφέρεται στον ιερομάρτυρα Μόδεστο που εορτάζει στις 18 Δεκεμβρίου. Οι ακολουθίες των Αγίων παρέχουν αναρρύθμιτες πληροφορίες στους θεολόγους και στους λαογράφους. Συνδεθειμένες για τον απλό πιστό, παρέχουν έναν αυθορμητισμό μέσα από τον οποίο αποκαλύπτεται το βάθος της λαϊκής ψυχής.